Ποιος μου την έκανε την έκπληξη αυτή. Μπράβο, Γιώργο. Είναι ο Άγιος Παΐσιος. Λοιπόν, δεν περίμενα τόσο πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ θερμά που γεμίσατε την αίθουσα, ειλικρινά. Όπου πηγαίνουμε συμβαίνει αυτό. Αλλά μου δίνει περισσότερο κουράγιο για να συνεχίσουμε αυτή τη μικρή πορεία που ξεκινήσαμε πριν μερικά χρόνια και από το μηδέν να φτάσουμε τη χώρα εκεί που της αξίζει. Θα ήθελα, ξεκινώντας τη σημερινή μας επικοινωνία, παύλα ομιλία, να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μια ιστορική περίοδο πολύ δύσκολη για την Ελλάδα. Είναι μια ιστορική καμπή, κατά την οποία η κατιούσα φορά που πήραμε, φοβούμαι πως θα συνεχιστεί εάν συνεχίσουμε τις ίδιες πολιτικές. Δεν έχει να κάνει απλά με την πολιτική που ασκείται. Και ίσως είναι η πρώτη φορά που θα το πω τόσο μα. Έχει να κάνει με τα πρόσωπα που ασκούν την πολιτική. Είναι πρόσωπα φοβικά, είναι πρόσωπα τα οποία εντέλλονται και εκτελούν τις εντολές και κυρίως, θα το πω για να το καταλάβουν ορισμένοι, εξυφαίνεται μια τεράστια προδοσία ώστε η Ελλάδα να διαμελιστεί. Φοβούμαι ότι αν συνεχίσει αυτή η πορεία και φαίνεται, θα φτάσουμε σε ένα σημείο τα επόμενα 3 χρόνια ή 4 το πολύ η Ελλάδα να απολέσει μετά από περίπου 100 και πλέον χρόνια εθνικό έδαφος και μετά από 50 χρόνια μία ακόμη τραγωδία θα υπάρξει όπως η Κυπριακή. Τώρα εμείς που μαζευτήκαμε εδώ και την ώρα που σύμπαν το πολιτικό σύστημα ασχολείται με το κότερο της κυρίας Παναγκοπούλου, με την Οβάρτης και τον Πετσίτη, έχει η Τουρκία διαπράξει τον τρίτο Ατήλα. Έχει καταλάβει ελληνικό έδαφος, κυπριακό, δια των πολεμικών σκαφών της, έχει στήσει γεωτρύπανα σε δική μας ελληνική περιοχή, τρυπάει χωρίς καμία ενόχληση από την ελληνική πλευρά, που σημαίνει ότι δημιουργούνται τετελεσμένα. Όταν κάποιος μπαίνει στον κήπο του σπιτιού σου και παίρνει τα οπορκυπευτικά που καλλιεργείς, να το πω απλά για να το καταλάβετε γιατί από χωριό είμαι, και δεν αντιδράς, κάποια στιγμή θα εισέλθει και στο σπίτι σου για να σου πάρει τα ξαφνικά σου. Αυτό ακριβώς σημαίνει σήμερα που μιλάμε. Τουρκικός όλος, 10 σκαφών, υπάρχει νοτιοδυτικά της Κρήτης, τρυπάει συνεχώς και η ελληνική πλευρά δεν κάνει το αυτονόητο. Η ελληνική πλευρά ασχολείται με το σκάφος Παναγκοπούλου, μιας κυρίας Σκιτζούς, δεν ξέρω αν ξέρετε τι σημαίνει Σκιτζής, ο Μπαλοματής είναι, για όσο ξέρουν, η οποία από μοδίστρα έγινε εφοπλιστήνα. Αυτό δεν απασχολεί δικαίωμά της και αν θέλετε είναι και ανέληξη για κάποιον. Μην κουνάς το κεφάλι, σε βλέπω εγώ. Είναι ένα είδος ανέληξης. Έτσι κι αλλιώς από την αρχαιότητα συνέβαιναν αυτά. Θα πω όμως το εξής για να το καταλάβουν ορισμένοι. Είναι ντροπή την ώρα που κορμιά ακόμα μύριζαν στο μάτι νεκροί να κοροϊδεύεις έναν ολόκληρο λαό και να πηγαίνεις ο ίδιος σου για να πεις ένα σκάφος μιας κυρίας με την οποία συναλλάσσεσαι, γιατί συναλλαγή ήταν, την έκανε και θα την κάνει μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, πήρε και διαβατήριο διπλωματικό, για να πας 8 μέρες διακοπές ή 5 μέρες διακοπές. Εγώ δεν είμαι εναντίον του να πάει ένας πολιτικός με το κότερο, με το σκάφος διακοπές. Αρκεί τα λεφτά να είναι δικά του, να τα έχει δουλέψει και να μην τα έχει κλέψει και να μην έχει φορακά στον ελληνικό λαό. Και το λέω αυτό για να καταλάβουν κάποιοι. Η λογική της ελληνικής λύσης είναι τελείως διαφορετική από τη λογική των υπολείπων κομμάτων. Δεν θα λαϊκίσουμε ποτέ. Δεν είναι κακό κάποιος να πηγαίνει διακοπές. Έχουμε δικαίωμα να πάμε όλοι διακοπές. Και αν έχεις χρήματα, πληρώνεις από την τσέπη σου και πηγαίνεις. Αλλά αναρωτιέμαι. Πού τα βρήκε ο ανεπάγγελος Τσίπρας τα χρήματα? Πότε δούλεψε στη ζωή, πέραν αν θέλετε της χουντικής σταδιοδρομίας που έκανε ο πατέρας σου, αλλά και ο θείος του, συνεργάτες της Χούντας. Πότε λοιπόν εργάστηκε για να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να απολαμβάνει θελαντικό την ώρα που μύριζε ακόμα καμένο κρέας, μην το βλέπετε περίεργο, μύριζε κρέας ανθρώπων Ελλήνων, 102 νεκρών, ίσως και περισσότερο. Αυτό δείχνει ένα πράγμα, ότι έχουν κόψει το συνέστημα από μέσα τους. Έχουν κόψει το συναισθηματισμό, την ανθρώπινη φύση από μέσα τους. Δεν είναι άνθρωποι. Για μένα είναι υπάνθρωποι. Διότι όταν εσύ είσαι πρωθυπουργός και κουμαντάζεις μια χώρα και 102 Έλληνες, πολίτες σου, έχουν χάσει τη ζωή τους από δικά σου εγκληματικά λάθη, αμέλεια εγκληματική ή κακό σχεδιασμό,
Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να βγεις δημόσια και να πεις ένα συγγνώμη ή να πεις ότι πλέπει κάποια στιγμή να παρατηθώ. Στην Ελλάδα παρέτηση δεν υπάρχει ποτέ. Είναι είδος προς εξαφάνιση. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ουδέποτε αυτοί οι άνθρωποι ήταν υπεύθυνοι για τις πράξεις που οι ίδιοι έκαναν. Γιατί γνωρίζουν ένα πράγμα. Ότι ο ελληνικός λαός έχει κοντή μνήμη, εκεί επενδύουν. Όταν ακούω ακόμη και σήμερα Έλληνα να ψηφίσει ένα κόμμα, ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο παρέδωσε το ιστορικό όνομα της Μακεδονίας, της ελληνικής μίας και μόνης Μακεδονίας, σε ένα κράτος υβρίδιο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη Μακεδονία, και ακόμη και τώρα Έλληνες ψηφίζουν αυτό το κόμμα, μου βγαίνει από μέσα μία έκφραση. Εκάσι βέβυλοι! Εκάσι βέβυλοι από την πατρίδα μας, από την Ελλάδα μας, να την επανεκδικήσουμε, να επανεκδικήσουμε την πατρίδα. Θα μπορούσα να παραθέσω χιλιάδες των επιχειρημάτων για τα εγκλήματα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μείνω όμως σε ένα το οποίο είναι διαρκές και το οποίο από το 1974 και μετά συνεχίζεται. Είναι η προσπάθεια, αν θέλετε, της εθνικής λογοτομής, της ιστορικής μας μνήμης. Απόδειξη, και να το πω γιατί δεν αντιδράσετε εδώ στη Λαμία. Γιατί είστε απόγονοι των Μυρμηδόνων. Είστε απόγονοι μιας γενιάς εκείνων των ηρώων, των μυθικών ηρώων που έδιναν τη ζωή τους για την Ανδρεία. Αχιλλέας και Πάτροκλος, για να μην ξεχνιόμαστε. Έκαναν το εξής, χάραξαν έναν δρόμο παρακάμπτοντας την Αλαμάνα και τις Θερμοπύλες. Αντί να περνάμε και να κλείνουμε το γόνι όλοι από εκεί, εθνική οδός, να βλέπει ο κάθε ξένος τις Θερμοπύλες, τον Λεωνίδα και τον μεγάλο θεράσιο διάπο, παρέκαμψαν τον δρόμο για ένα και μόνο λόγο. Το παρέκαμψαν για να μην βλέπουν οι νεότεροι αλλά και οι παλαιότεροι ότι κάποιοι θυσιάστηκαν για να μπορούμε να είμαστε εμείς σήμερα εδώ. Για να μπορούμε εμείς να συνομιλούμε μεταξύ μας. Δεν είναι τυχαίες οι επιλογές αυτές. Θέλουν να κρύψουν κάθε τι μεγαλείο στη χώρα. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα λαό ο οποίος είναι εθισμένος στο να είναι στα τέσσερα. Στο να είναι γονατιστός, σκυφτός, χωρίς χαμόγελο, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς υπερηφάνεια εθνική και ιστορική. Αυτά δεν είναι τυχαία, πιστέψτε με. Τι έχει ο Έλληνας να παραδώσει? Τι έχει να επιδείξει τα τελευταία 100 χρόνια, πείτε μου εσείς? Πέραν μερικών φωτεινών εξαιρέσεων. Δυστυχώς τίποτα. Δυστυχώς για όλους μας τίποτα. Δεν έχουμε να επιδείξουμε τίποτα. Αυτό που μπορούμε να επιδείξουμε όμως είναι η ιστορική μας κληρονομιά. Είναι αυτά που έκαναν οι πρόγονοι μας, δυστυχώς, και για τα οποία πλέον δεν είμαστε περήφανοι για ένα και μόνο λόγο. Γιατί ιστορικά απέκοψαν τη συνέχειά μας, την ιστορική μας νοημοσύνη, την ιστορική μας χρήση και γνώση. Είναι δυνατόν να μην έχει δημιουργηθεί, και θα σας το πω για να το καταλάβετε, το είπα στο κανάλι 1. Μπαχλαβάς εδώ είναι. Τον είδα, ερχόταν ο Μπαχλαβάς εδώ, έφυγε. Ναι, δεν είναι εδώ. Ξέρετε, κρύβεται πίσω από τον υπόλοιπο που κάθεται στη Ριζέ. Σου λέει τώρα. Εντάξει, επιχειρηματίας είναι άνθρωπος, παιδιά, τα κάνουμε τώρα. Και μόνο που είναι εδώ αξίζει χειροκρότημα όμως, ε. Έλεγα λοιπόν στο κανάλι σήμερα, τι έχει η περιοχή σας να επιδείξει? Ένα συγκεκριμένο πράγμα, το όνομα Αχιλλέας, που είναι ιστορικό. Αν πάτε στην Αμερική, το γνωρίζουν. Έγινε μια ταινία, οι Θερμοπύλες, προς τιμήν αυτής της περιοχής, προς τιμήν των Θερμοπυλών. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που να αναφέρεται στην ιστορία, με το τομέα της ιστορίας, και να λέγεται Αχίλλειον. Όχι αυτό στην Κέρκυρα, το Αχίλλειον Πανεπιστήμιο της Θεότητος. Ιδιωτικό, στο οποίο θα έρχεται ο Αμερικανός, ο Άγγλος, οποιοδήποτε να πληρώνει τα λεφτά του για να σπουδάσει εδώ ιστορία. Γιατί εδώ γεννήθηκε η ιστορία. Σε πολλαπλές εκφάνσεις. Οι Θερμοπύλες είναι ένα ιστορικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Ήταν η σύγκρουση μεταξύ του δεσποτισμού και της ελεύθερης ζωής. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να γίνει το συντηρητικό μας πλεονέκτημα με ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο μόνο στον τομέα της ιστορίας. Στην ΚΟ θα μπορούσαμε να κάνουμε την καλύτερη ιατρική σχολή. Φιλοσοφία και τελφούς. Συγκεκριμένες τομές ιδιωτικών πανεπιστημίων. Για ποιο λόγο όμως? Γιατί όπως έκαναν οι Κύπροι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αύξησαν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν τους κατά 5% το πρώτο έτος. Όταν η Ελλάδα έχει 190 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ, 5% σημαίνει 10 δις έσοδα. 10 δις έσοδα σημαίνει ότι μπορώ εγώ ως κράτος, ως κυβέρνηση, να επιστρέψω την κλεμμένη σας σύνταξη, το κλεμμένο σας μισθό, πίσω στη δική σας τσέπη. Σας τα πήραν από τις τσέπες και πρέπει να τα επιστρέψουμε όλα μέχρι τελευταία δεκάρα. Σας το λέω έτσι με πολύ απλό τρόπο, γιατί θα μου πείτε, υπάρχει παράδειγμα, Κύπρος, ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Υπάρχει. Θα μου πείτε γιατί δεν το κάνουν. Θα σταματήσω τώρα. Γιατί αυτός όσο μιλάει τώρα το 2007, αυτός ήταν ο μοναδικός βουλευτής που μίλησε για τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο. Δεν καχάζω. Δεν θεωρώ ότι έκανε κάτι πολύ σπουδαίο. Αλλά τότε με λιδωρούσαν όλοι. Με κορόδευαν όλοι. Ξαφνικά τώρα επιβεβαιώθηκα. Πότε επιβεβαιώθηκα? Τη στιγμή εκείνη τη χρονική που ουσιαστικά πτώχευσε η Ελλάδα. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε ένα ευρώ από τα έσοδα αυτά. Εάν λοιπόν σε προηγούμενο χρόνο ξεκινούσε η διαδικασία, σήμερα δεν θα είχαμε πτωχεύσει. Έπρεπε όμως να πτωχεύσουμε για να μας τα πάρουν όλα τζάμπα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε να την ακούσετε? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλετε να την καταλάβετε? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλετε, είστε σε λάθος αίθουσα. Να πάτε στη Νέα Δημοκρατία που το έγκριβε, που με έλεγαν κορόιδο και πετρελαιά, μου έλεγαν ο Βαρδινογιάννης δεν θα σε παρουσιάζει τα κανάλια του, μην κάνεις πόλεμο με τα πετρέλαια, είναι λάθος. Συνάδελφοί μου τα λέγανε αυτά. Έχω και έναν εδώ τον Παύλο που μας τα λέγαμε από τότε. Μας κορόιδευαν όλοι, με κορόιδευαν όλοι και αντί να ψηφίσουν αυτόν που τους έλεγε τους Έλληνες την αλήθεια, θα ψηφίσουν τους ψεύτες. Θα σας πω ένα πράγμα. Είτε ψηφίσετε τους ψεύτες είτε τους κλέφτες, κάνετε έγκλημα για τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Μαύρος στους ψεύτες και στους κλέφτες. Μαύρος όλους στους αυτούς για να ακουστεί η ελληνική φωνή στα πέρατα της Ευρωβουλής. Θα μπορούσα να πω και άλλα πράγματα. Ξέρω ότι η περιοχή σας έχει πολλές ελιές. Πέριξ. Έρχεται η στιγμή που θα εγκληματίσουν και πάλι, όπως έκαναν με το Ροδάκινο και τον Καπνό. Υπάρχει σχέδιο το 2021 να ξυλωθούν τα ελαιόδοτα υλικά, να ξυλώσουν δηλαδή, και να μας φέρουν υβρίδια από πολυεθνικές εταιρείες. Ένας καρπός χιλιάδων ετών, ένας καρπός που μεταφέρθηκε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο από την αρχαιότητα και τη μεταλαμβαδεύσαμε την καλλιέργεια αυτή και την οποία σήμερα η Κίνα τα τελευταία 20 χρόνια μετέφερε από την Κρήτη ελληνικό δέντρο και το καλλιεργεί και παράγει 500-600.000 τόνους ελαιόλαδο. Εμείς θα τα ξυλώσουμε για να πάρουμε επιδότηση για να βάλουμε κάποια άλλα ελαιόδοτα. Θα είναι το μεγαλύτερο έγκλημα των τελευταίων χιλετηρίδων. Γιατί το λάδι είναι το μοναδικό προϊόν που μας δίνει 500 εκατομμύρια ευρώ συνάλλαγμα ετησίως από την εξαγωγή του. 500 εκατομμύρια ευρώ. Το υπαρίθμουν ένα προϊόν που μας δίνει συνάλλαγμα. Και πώς μας το δίνει? Το στέλνουμε σε τενεκέδες. Το στέλνουμε σε βιντεοφόρα. Αν το κάναμε, το δίναμε υπεραξία όμως, το κάναμε τυποποίηση. Του δίναμε ένα μπραντ με το όνομα Φιλόσοφη. Αχίλιον. Σας λέω ονόματα. Φιλία. Λεωνίδας. Φιλία. Ονόματα ελληνικά. Να τα έχουν στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Αμερική. Θα μπορούσαν τα 500 εκατομμύρια να γίνουν 5 δις. Γιατί να δώσω ένα παράδειγμα και πάλι και γίνω κουραστικό και δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να μιλάω με επιχειρήματα και με παραδείγματα. Βρήκα το ίδιο λάδι από την Ιταλία. Στο Χάρος, στην Αγγλία, δεν ξέρω πώς είχε πάει στο Λονδίνο, ένα από τα πολύ ακριβά μαγαζιά, πολυκατάστημα είναι, που πλάει τα πάντα. Και είδα ένα μπουκαλάκι 250 ml. 29 ευρώ τα 250 ml. Αλλά ένα μπουκάλι σαν το άρωμα των γυναικών. Πανέμορφο, το φτιάξαμε, το τυποποίησαμε. Διαβάζω από κάτω και λέει, παραγωγή στην Ελλάδα, τυποποίηση στην Ιταλία. Δηλαδή η παραγωγή του λαδιού ήταν ελληνική, το έκαναν εξαγωγή με τον βιντεοφόρο. 1 ευρώ, 1,5 ευρώ, 0,90, 0,80 και το πούλησαν 28-29 ευρώ αυτή 250 ml. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αξία 8 φορές επάνω της πραγματικής της πρωτογενούς καλλιέργειας, σημαίνει 500 εκατομμύρια επί 8 επί 10 είναι 5 δις ετησίως. Χαμένα λεφτά δικά μας είναι. Μας τα κλέβουν γιατί? Γιατί δουλεύουν για τους χονδρέμορους και όχι για τους αγρότες και τους κοντρώτες. Δουλεύουν οι δούλοι αυτοί για τους κοντρεμπόρους και όχι για τους πραγματικούς παραγωγούς. Σας λέω πράγματα που συμβαίνουν καθημερινά. Δεν χρειάζεται να πω τίποτε περισσότερο. Θα μπορούσα να πω και για το διαρκές έγκλημα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο, η Ελλάς, που αυτοπυροβολεί τα πόδια της. Είναι η μοναδική χώρα που επέβαλε εμπάρκο στη Ρωσία, γιατί το είπαν οι δυτικοί φίλοι μας. Την ώρα που οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Ολλανδοί έχουν σπάσει το εμπάρκο διασπλαγίας οδού. Οι Γερμανοί στείλουν έναν ολόκληρο λαγωγό, τον Nord Stream 2, παραβιάζοντας το εμπάρκο και σε εμάς, τα δικά μας προϊόντα αγροτικά, δεν μας επιτρέπουν να τα εξάγουμε εκεί. Αυτό είναι δολοφονία. Μας δολοφονούν από όλες τις πλευρές. Δεν θα πω για τον Γάλα γιατί κυλασίκασε εδώ. Δεν θα πω για τους συνοτρόφους. Θα μπορούσα να πω ένα πράγμα. Πώς να καλλιεργήσει κάποιος τη γη
πώς να ταΐσει όλα τα ζωντανά του, όταν η αξία του πρωτογενούς κόστους είναι 5 φορές επάνω, 10 φορές επάνω από το Γερμανό, Ιταλό ή Γάλλο. Αυτά όλα οφείλονται σε ένα πράγμα. Δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει πρόγραμμα. Και συζητάμε στις ευρωεκλογές τώρα πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη την Ελλάδα σε επίπεδο Ευρωβουλής. Θα σας πω ένα πράγμα. Στην Ευρωβουλή δεν έκαναν το παραμικρό οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Ήταν οι τροχονόμοι των εντολών των Γερμανών. Περνούσαν τα πάντα. Ό,τι έλεγαν οι Γερμανοί. Παράδειγμα, χάθηκε η φέτα μας. Το καταλαβαίνετε. Χάθηκε η φέτα μας. Το μοναδικό προϊόν που μπορεί να γίνει εξώγημο, εξαγώγημο. Και δεν χάθηκε μόνο αυτό. Χάνονται πολλά πράγματα καθημερινά. Η οικονομία, φίλες και φίλοι, δεν είναι απλά σχέδιο στον αέρα. Είναι σχέδιο το οποίο πρέπει να το γράψεις, να το καταγράψεις, να το ασκήσεις και να το ακολουθήσεις. Δυστυχώς, έχετε άνεργους κατ' επιλογή, άνεργους κατ' επάγγελμα πολιτικούς. Μπορεί να ακούγεται ακραίο, να ακούγεται λαϊκιστικό όπως το λένε αυτοί, αλλά είναι η πραγματικότηση. Δεν με ενδιαφέρει αν με αποκαλέσουν λαϊκιστή. Δεν με νοιάζει αν με θεωρήσουν ακροδεξιό. Δεν με νοιάζει αν με θεωρήσουν ακροαριστερό. Δεν με νοιάζει αν με θεωρήσουν ανόητο σε έναν βαθμό. Εγώ είμαι Έλληνας, είμαι Ορθόδοξος και θα λέω αυτό που πιστεύω, θα λέω αυτό που ορίζει η μοίρα του έθνους, η μοίρα της πατρίδας. Και ας το λέει ένας άνθρωπος που δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Στον όμιλό μου, γύρω από τις επιχειρήσεις που έχουμε χτίσει μαζί με τους συνεργάτες μου, έχουμε 450 εργαζόμενους. Μόνο οι μισθοί και τα ασφαλιστικά ταμεία που πληρώνουμε είναι 500.000 ευρώ το μήνα. Σας τα λέω ομά για να καταλάβετε. Δεν με ενδιαφέρουν τα 22.000 όπως κάποιοι τα φαντάζονται, τα γραμματίζουν στο μυαλό τους να πάνε να τα πάρουν για να κάνετε στην Ευρωβουλή και στις Βρυξέλλες. Με ενδιαφέρει να πάω στην Ευρωβουλή, να δώσω τη μάχη μου, να παλέψω και στο Εθνικό Κοινοβούλιο για την περηφάνεια, την αξιοπρέπεια, το μεγαλείο του Έλληνα. Γιατί για μένα πρώτα η Ελλάδα και πρώτα οι Έλληνες είναι. Τίποτα άλλο και τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Θα μπορούσα να μιλώ για την οικονομία ώρες ατελείωτες. Θα μπορούσα να δώσω πλήστα όσα παραδείγματα. Να σας πω για την Αλληλεία. Μέσα από την Ευρωβουλή πέρασαν οδηγίες κοινοτικές στις οποίες απαγορεύει στον Έλληνα Αλληλεία να ψαρεύει παραπάνω από ένα ποσοστό 20% λέω του χρόνου. Όταν για τον Μαροκινό δεν ισχύει. Για τον Αλγερινό δεν ισχύει. Για τον Τούρκο δεν ισχύει. Για τον Ιταλό δεν ισχύει. Και έρχονται οι Μαροκινοί και οι Αλγερινοί και οι Τούρκοι στο Αιγαίο και ψαρεύουν και οι Έλληνες Αλληλείς μένουν σαν χάνοι και τους κοιτάνε. Γιατί απαγορεύουν. Πάει το λιμεναρχείο και τους γράφει. Τους κάνει κατασχέσεις. Και δίπλα το τουρκικό να καταλιεύει κανονικά μέσα στην ελληνική θάλασσα. Αυτά είναι εγκλήματα. Δηλαδή δεν προστατεύω τον Έλληνα παραγωγό. Γιατί το κάνουν όμως. Γιατί τα παίρνουν μετά από την Τουρκία πολύ πιο φθηνά οι χονδρέμποροι. Τα φέρνουν στην Ελλάδα, τα βαφτίζουν ελληνικά και τα κάνουν εξαγωγή στην οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, του κόσμου. Σας λέω μερικά απλά παραδείγματα. Όταν έχετε ηγεσίες οι οποίες νομοθετούν ή οι ίδιοι επιτρέπουν να νομοθετούν οι άλλοι εις βάρος της Ελλάδος, τότε μιλάμε για προδότες. Είναι προδότες, προδίδουν την πατρίδα, προδίδουν την αξιοπρέπεια, προδίδουν την περηφάνεια των Ελλήνων. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε κάτι, γιατί βλέπω και το τιμημένο Δάσο ανάμεσά μας. Δεν είναι τυχαία η προσπάθεια να απορθοδοξοποιήσουν τους Έλληνες. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία δύο χρόνια περνούν ως τρέιλερ νομοθεσίες, νόμοι εις βάρος της Ορθοδοξίας. Και θα δώσω παραδείγμα. Η Ελλάς ήταν, είναι και θα είναι επί 2.000 και πλέον χρόνια Ορθόδοξοι, θέλουν και θέλουν, είμαστε Ορθόδοξοι, είμαστε Έλληνες και δεν αλλάζει με τίποτα αυτό. Γιατί το κάνουν όμως. Δεν το κάνουν γιατί απλά είναι άθεοι, πιστεύτε μου. Αν ήταν απλά άθεοι, δεν θα με ενδιέφερε. Όχι. Το κάνουν για άλλους λόγους. Το κάνουν γιατί θέλουν να αλλοιώσουν τον εθνικό ιστό μας και το θρησκευτικό μας συνέστημα. Θέλουν να αλλάξουν τη σύνθεση του πληθυσμού. Και ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό που ενώνει λαούς και έθνη είναι η ιστορία, είναι η θρησκεία, είναι η παράδοση. Αυτά λοιπόν πρέπει να κόψουν για να μπορέσουν να περάσουν όπως περνάνε εδώ ελεύθερα ό,τι θέλουν. Δεν θέλουν τον Γιώργο, δεν θέλουν τον Παύλο, τον Θανάση, την Νικολέτα, τη Σταυρούλα, τη Μαρία, θέλουν τον Ιμπραήμ, τον Χασάν, τη Φατιμέ και οποιονδήποτε άλλο αλλοεθνή λαθροεισβολέα που εισήνται στη χώρα. Μισούν αυτά που μας ενώνουν. Θα τους πούμε ένα πράγμα. Ο Θεός μπορεί να συγχωρεί, δεν λησμονεί,
Εμείς ως ελληνική λύση ούτε λησμονούμε, ούτε συγχωρούμε. Θα τους ψαχίσουμε στην ελληνικότητα και στην ελληνοπαίδεια. Ούτε συγχωρούμε, ούτε λησμονούμε. Και το λέω με τα λόγια γνώσεως, γιατί αν χάσουμε κι αυτό το λίγο, ήδη ετοιμάζουν, θα σου το πω σήμερα το διάβαζα και μου το είπε και φίλος συνάδελφος, ετοιμάζουν να απαγορεύσουν τις καμπάνες των εκκλησιών να χτυπούν κοντά στα hot spots. Διότι ενοχλούνται οι μουσουλμάνοι. Αυτοί που ήρθαν παράνομα, που εισήλθαν παράνομα, οι λαθροεισβολείς εισέβαλαν παράνομα, θα μου επιβάλλουν εμένα να μην ακούω την καμπάνα του χωριού μου, την καμπάνα δίπλα στο σπίτι μου. Όχι, θα την ακούω, θα την παρακούω συνεχώς και θα χτυπάει συνεχώς για να θυμίσω ότι εδώ είναι ορθόδοξη η Ελλάδα, ότι είναι ορθόδοξη η χώρα. Σας λέω μερικά απλά παραδείγματα. Και αναφέρομαι στο έθνος, αναφέρομαι στη θρησκεία, αναφέρομαι στον πολιτισμό και την παράδοσή μας. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα πράγματα. Αυτό που δεν έχετε καταλάβει όμως είναι αυτό που έρχεται. Γιατί επιμένει η ελληνική λύση στη δημιουργία πολιτοφυλακής και εθνοφυλακής, εγώ επιμένω. Εμείς από την πρώτη στιγμή θα αντιγράψουμε τα αμερικανικά πρότυπα και τα λεβεντικά. Έχουμε το πρόγραμμα έτοιμο, δεν κοστίζει λεφτά, ώστε να έχουμε πολιτοφυλακή και εθνοφυλακή. Να έχουμε ανθρώπους όπως στην Ελβετία που έχουν το όπλο σπίτι τους, γιατί αν συμβεί κάτι, να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, εάν στην περιοχή του Τρομάτι υπήρχε πολιτοφυλακή ή εθνοφυλακή, αυτοί οι άνθρωποι 70, 80, 100 χίλιοι στην περιοχή θα ήταν επιφορτισμένοι ώστε να βοηθήσουν στον αποκλωβισμό, θα υπήρχε σχέδιο αποκλωβισμού της περιοχής. Τι πιο απλό από αυτό για να κάνεις το πιο. Το λέω, μ' ακούς, το λέω, αν μ' ακούσετε καλά. Τι πιο απλό αυτό. Από την άλλη όμως θέλω να καταλάβετε ποια είναι η άλλη ασφαλιστική δικλίδα. Αν αύριο το πρωί που φτιάχνουν τα μπούι, δημιουργηθούν και θα δημιουργηθούν περίπου 250 hot spots όλη την Ελλάδα και πέσει σύρμα και αυτοί αντιδράσουν από μια κακή πληροφόρηση ότι κάποιος έκαψε ένα Κοράνι, ότι κάποιος βίασε εντός εισαγωγικών μια μουσουλμάνα. Το αντίστοιχο συμβαίνει κάθε μέρα, το κρύβουν. Αν συμβεί αυτό, να είστε βέβαιοι για ένα πράγμα, είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση. Είναι 25 και 20 οι οποίοι ήρθαν εδώ, που είναι εκπαιδευμένοι πολλοί μέλη του ISIS. Θα ξεκινθούν στις πόλεις και στους δρόμους και η αστυνομία, όχι δεν μπορεί να επιβάλλει την τάξη, θα τρέχουν να κρυφτούν οι αστυνομικοί. Αν έχει πολιτοφυλακή και εθνοφυλακή με όπλα όμως, δεν θα κουνηθεί κανείς τους και θα ξέρουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν μία μάχη, μία επίλεκτη μονάδα εκπαιδευμένη. Σας λέω, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, τον θείο Πλάτωνα, ότι η πρόληψη είναι η γραμμή του άξονα ενός πολιτικού που θέλει να ασκήσει χρηστή διοίκηση. Η πρόληψη, ο κανόνας της ελληνικής λύσης είναι σχέδιο, οργάνωση και πρόληψη. Και εγώ λέω σε όλους σας, συγκρίνετε το πρόγραμμά μας. Μπείτε και διαβάστε τι λέει η Νέα Δημοκρατία για την Ευρωβουλή, για τον Εθνικό Σχεδιασμό. Το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι τους δεν έχουν πρόγραμμα. Δεν λένε τίποτα. Γενικολογία, οικοτολογία και αριστολογία. Θεωρητικά θα κάνουμε, θα κάνουμε. Δεν λένε πώς. Η διαφορά της ελληνικής λύσης δεν είναι ότι τι λέει τι θα κάνει ή πώς θα κάνει. Λέμε ακριβώς βήμα-βήμα πώς το κάνουμε. Και μπορεί να γίνει. Και ας το λέω και το έκανα εγώ. Στις δικές μου επιχειρήσεις. Ο Ομιλών πριν 5 χρόνια είχε τυπογραφείο. Είχε ένα μονάδικο γραφείο και βγάζαμε τα βιβλία. Ξέρουν οι παλιοί φίλοι εδώ ότι η ενασχόληση του Ομιλούντα τότε ήταν ένα τυπογραφείο. Όταν είδα όμως ότι ο ένας δεν αγοράζει βιβλία γιατί υπήρχε οικονομική δυσκολία και δεν μπορούσε να αγοράσει τα βιβλία, έπρεπε να αλλάξω γραμμή παραγωγής. Για να μην απολύσω κόσμο. Όλοι οι διευθυντές του Ομιλού μας λέγανε να απολύσουμε 30, 20, 10, 15, 40 άτομα για να μπορεί να επιβιώσει η εταιρεία. Τι κάναμε. Αλλάξαμε γραμμή παραγωγής, μπήκαμε στον πρωτογενή τομέα, δημιουργήσαμε μια ειδική καλλιέργεια 200-300 στρεμμάτων με βότανα και από τότε, φίλες και φίλοι, όχι μόνο δεν απολύσαμε κόσμο, αλλά προσλάβαμε άλλους 50-60 και την πρώτη φορά άλλους 45 τουλάχιστον εργαζόμενους. Γιατί? Γιατί το προϊόν που παρασκευάζουμε είναι ελληνικό, είναι ποιοτικά ελληνικό προϊόν και είναι εξαγώγημο και φεύγει στο εξωτερικό καταρρυπάς. Αν το κάνουμε αυτό για την Ελλάδα, μόνο από τη φαρμακευτική βοτανολογία, την κάνουμε βαριά βιομηχανία, επειδή διαθέτουμε 2.700 αυτοφυή βότανα φαρμακευτικά, θα μπορούσαμε να έχουμε ετησίως, κρατηθείτε, 20 δισεκατομμύρια ευρώ αύξηση στο ΑΕΠ μας. Γιατί το λέω αυτό. Η Γερμανία έχει 4 βότανα αυτοφυή. Δεν έχει άλλα, 4 αυτοφυή. Τι κάνει όμως, τζιράρει ετησίως 10 με 20 δισεκατομμύρια σε συμπληρώματα διατροφής. Παίρνει από εμάς τα βότανα ή από την Ιταλία, τα τυποποιεί,
τα δημιουργεί και μας τα μεταπλέει σε εμάς ή στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Αυτό αφορά εγώ. Έχω εγώ το βότανο, εγώ έχω την πρώτη ύλη. Δεν μπορώ να το κάνω σχόλια. Μπορώ, αλλά δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι που μας κυβέρνησαν το μυαλό για να το κάνουν, γιατί ποτέ στη ζωή δεν παρήγαγαν οι ίδιοι κάτι συγκεκριμένο. Δεν δούλεψαν, δεν οργάνωσαν, τα βρήκαν έτοιμα. Ο ένας από τη Χούντα και ο άλλος από τον πατέρα του. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα βρήκαν έτοιμα όλοι και δεν ξέρουν να παράγουν πλούτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα τη λέμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για ένα και μόνο πράγμα. Ήμουν πριν από λίγο με τον Βασίλη το γραμμένο στον επάνω όροφο. Είδα δύο ανθρώπους να έρχονται και να κοιτάνε γύρω-γύρω. Μου θύμισε το κρυφό σχολείο, ξέρετε, γιατί φοβόταν να τους δουν. Μην χαμογελάτε. Ο κόσμος φοβάται να μην τους δει που έρχονται στην ελληνική λύση. Γι' αυτό και σας λέω ότι είμαστε πολλαπλάσιοι. Αλλά εδώ μέσα βρίσκονται 300 Λεωνίδα. Που δεν θα πεθάνουμε, θα ζήσουμε, θα νικήσουμε, θα πειθαρχήσουμε στην ομόνια, γιατί δεν φοβόμαστε. Να δώσουμε στη μάχη. Φίλες και φίλοι, θα μπορούσα να ομιλώ ώρες ατελείωτες για την ελληνική οικονομία. Θα πω 2-3 βασικά πράγματα. Ποιο είναι το πρωτεύον ζήτημα για έναν πολίτη σε μια χώρα? Για όλους λένε να είναι διορισμός στο δημόσιο. Οι Σιριζέοι θα πούμε αυτά. Είναι ο δημοκράτης, λένε τους δίνουν επιδόματα. Εμείς θέλουμε τον πολίτη και είναι η σημαντική μας διαφοροποίηση από τους άλλους κομματικούς κινηματικούς οργανισμούς. Η λογική της ελληνικής λύσης είναι ότι θέλει τον πολίτη ενεργό. Τον θέλει συμμέτοχο σε αυτό που κάνουμε. Κυρίως όμως το θέλουμε οπλίτη. Θέλουμε πολίτες οπλίτες. Οπλισμένους με ιδεολογία ελληνική, ούτε αριστερή ούτε δεξιά. Μόνο ελληνική ιδεολογία. Θέλουμε πολίτες οπλίτες για να ακουστεί η φωνή των Ελλήνων οπουδήποτε θα πέρα από τη γη. Θα ήθελα επίσης να σας πω κάτι που το λέω τελευταία. Μην περιμένετε να σας λύσει τις αλυσίδες ο δεσμοφύλακας. Και δεσμοφύλακες είναι αυτοί που μας έδεσαν εξοδεμένους όλους. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πτώχευση είναι οι αλυσίδες μας. Μην περιμένετε λοιπόν από αυτούς που σας κατέστρεψαν να σας σώσουν σήμερα. Μην περιμένετε να ανοίξουν τις αλυσίδες, να τις ξεκλειδώσουν για να κάνουν τα χέρια σας ελεύθερα. Μην το περιμένετε αυτό, γιατί δεν τον θέλουν. Δεν θέλουν να είστε ελεύθεροι. Σας θέλουν ουσιαστικά και τυπικά υπόδουλους και δέσμιους μέσα από τις αλυσίδες σας. Εμείς τι λέμε? Να σπάσουμε τις αλυσίδες, να ανοίξουμε τα χέρια, να δουλέψουμε όλοι μαζί, γιατί από δεσμοφύλακα δεν περιμένουμε να μας δει τις αλυσίδες. Να σπάσουμε τις αλυσίδες. Έτσι έκαναν οι προγονείς σας. Δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να το πιστέψετε. Δεν είναι δύσκολο. Έφυγαν από εδώ με το κουπί. Πριν 3.000 χρόνια και λίγο περισσότερο, περίπου 1.000 νοματέοι ήταν οι Μυδόνες και φτάσανε μέχρι την Τρία. Με το κουπί. Όχι με το αυτοκίνητο. Κουπί. Πήγαν εκεί. Σκεφτείτε το λιγάκι μες στο μυαλό σας πόσο δύσκολο είναι. Δεν πηγαίνανε ευθεία το Αιγαίο. Παραλιακά πηγαίνανε τα πλοία. Σκεφτείτε λίγο μες στο μυαλό σας τι κάνανε οι προγονείς σας. Σκεφτείτε έναν τρελό Αθανάσιο Διάκο που κάθισε εδώ, το σούβλησαν ενώ μπορούσε να αποφύγει τη σούβλα και να πει: εντάξει ρε παιδί μου, λέγομαι Ισμαήλ. Και επέμενε. Μερικοί το θεωρούν για ανόητο. Δεν ήταν ανόητο. Αγαπούσε την Ελλάδα. Αγαπούσε την ελευθερία. Αγαπούσε την πατρίδα. Αγαπούσε αυτό που δεν αγαπούν οι περισσότεροι νεοέλληνες δυστυχώς. Αγαπούσε αυτή τη μάνα ελληνική γη, την ιερή γη. Τη γη των προγόνων μας. Σε κάθε μέτρο που περπατάτε πάνω από τη γη την ελληνική υπάρχει και ένας νεκρός. Κάθε μέτρο που περπατάτε στη γη αυτή υπάρχει και αίμα ελληνικό. Γιατί ό,τι κατακτήθηκε από τους Έλληνες, χιλιετρίδες τώρα κατακτήθηκε με αίμα. Γιατί ήμασταν ένας ελεύθερος λαός. Είμαστε ένας λαός που αγαπούσε την ελευθερία. Είμαστε οι μόνοι που ξέρουμε και αθήναμε τη λέξη ελευθερία. Δεν υπάρχει άλλος. Και το λέω με πόνο ψυχής. Γιατί έχει θυστεί ο Έλληνας, και θα το πω και θα το υπογραμμίσω, στην ανελευθερία. Στην δουλεία. Στη δουλεία της συλλιστικής ευδαιμονίας, στη δουλεία του οχαδετισμού, στη δουλεία έλα μωρέ δεν πειράζει, στη δουλεία του το κόμμα μας να είναι καλά, στη δουλεία του δεν με νοιάζει τι γίνεται γύρω μου. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ότι εμείς λέμε το σύνολο, η ομάδα έχει σημασία, η Ελλάδα.
Πρώτα οι Έλληνες, πρώτα η Ελλάδα. Είναι ο άξονας μας, είναι η γραμμή μας, είναι ο οδηγός μας, είναι η πηξίδα μας. Πρώτα οι Έλληνες, πρώτα η Ελλάδα. Σας τα λέω για να γνωρίζετε για ποιο λόγο είστε εδώ. Και θα σας πω και κάτι. Ο δρόμος που διαλέξαμε είναι δύσκολος. Είναι πολύ δύσκολος. Είναι ο δρόμος της αρετής και της κακίας. Με τους μύθους, του Ηρακλέους. Της κακίας ο εύκολος. Της αρετής ο δύσκολος. Διαλέξαμε λοιπόν την ανηφόρα. Από την τσέπη μας βάζουμε τα λεφτά για το κόμμα αυτό. Ακόμη και η αίθουσα που βλέπετε εδώ που κλείστηκε τα χρήματα τα πληρώνει ένας. Ο ομιλών. Δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Ούτε από βαρδινογιάννηδες, ούτε από κοντομινάδες, ούτε σε σκάφη μπαίνουμε, ούτε σε κότερα. Και αν πούμε ποτέ, θα τα πληρώσουμε από την τσέπη μας. Δεν θα κλέψουμε τον ελληνικό λαό για να περνάμε καλά εμείς. Είναι το δικό μας υστέρημα. Είναι η δική μας, αν θέλετε, συμβολή στην επανελλήνιση. Μια επανελλήνιση που είναι επιβεβλημένη να γίνει. Ο νεαρός, πώς έλεγε μητρέ, συμβούλησε εσύ. Σήκω λίγο αυτό. Σε ένα λεπτό, βάζει, σήκω. Πώς σε λένε. Πόσο χρόνο είσαι, αγόρι μου. 16. Σε 6 χρόνια ο Κωνσταντίνος θα έχει τελειώσει, φαντάζομαι, το πανεπιστημίο του. Θα έχει πάρει ένα πτυχίο. Σε 6 χρόνια από τώρα θα θυμάται κάτι. Με πήγαν οι γονείς μου σε ένα χώρο εκεί, βαριόμουν κιόλας, άφηνα έναν τύπο να μιλάει. Με μπέρδευε και λίγο, μου έλεγε να παλέψω, να αγωνιστώ και να ήξερα τι να αγωνιστώ. Δεν ήξερα γιατί πλάκα. Γιατί σχολείο δεν είχαμε πάθει γιατί να αγωνιστούμε. Ή θα λέει το εξής. Πήγαμε τότε, ήμασταν 300 τρελοί. 300 παλαδοί. Αλλά ευτυχώς υπήρχαν 300 τρελοί στη Λαμία και άλλαξε η Ελλάδα και ευγνωμονώ εκεί το απόγευμα που έχασα από τη ζωή μου και σήμερα δεν είμαι σερβιτόρος στην Γερμανία ή στην Αγγλία. Σε 6 χρόνια αυτό θα λέει ο Κωνσταντίνος. Και όλοι έχετε Κωνσταντίνο στο σχολείο σας, στο σπίτι σας. Ανήσια, εγγόνια, παιδιά. Όλοι έχουμε μικρά παιδιά 16χρονα, 8χρονα, 9χρονα. Τι θέλετε δηλαδή, να μας βρίσουν σε 10 χρόνια πριν θα υπάρχει η Ελλάδα, να βρίσουν όλους εμάς. Μαζικά ότι είμαστε ανίκανοι να λέγόμαστε Έλληνες ή θέλετε να λένε είμαστε περήφανοι που η τελευταία γενιά πριν την παρακμή όρθωσε ανάστημα με την ελληνική λύση και έδωσε την τελική λύση. Επανελλήνιση για να ορθώσουμε ανάστημα σε όλα αυτά που έρχονται. Για τον κάθε Κωνσταντίνο, τον κάθε Γιώργο, τον κάθε Νίκο, τον κάθε Σταύρο, τον κάθε Βασίλη. Αυτά τα λέω για να καταλάβετε ότι το συνολικό χρέος είναι πολύ μεγάλο. Με τον ρυθμό που γεννούν οι Έλληνες που είναι πολύ μικρός. Σε 50 χρόνια οι λαθροεισβολείς θα είναι 7-8 εκατομμύρια και οι Έλληνες 7. Θα μας τα πει και λιγότερο. Είτε λιγότερο είτε περισσότερο, έχουμε τελειώσει να συνεχίζουμε έτσι. Αλλά ήρθε η Ανατολή, ήρθε η ελπίδα, ήρθε η αλλαγή η πραγματική που λέγεται ελληνική λύση και ο τόπος θα αυτοκτονήσει και η Ελλάδα θα νικήσει. Είναι τελειωμένο πλέον. Είναι οριστικό. Βλέποντας τον καθένα ξεχωριστά στα μάτια, σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους για την ειλικρινά. Είναι αμοιβαία αισθήματα και τα συναισθήματα, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο σε μια μικρή κοινωνία να σπάσεις τις αλυσίδες του φόβου που επικρατεί, της καθιστικής τάξης και να έρθεις σε έναν χώρο όπου υπάρχουν οι αιρετικοί. Αιρετικοί κατά το σύστημα, έτσι, όχι κατά το δόγμα. Κατά το σύστημα είμαστε οι αιρετικοί, είμαστε οι διαφορετικοί, είμαστε οι πραγματικοί, είμαστε αυτοί που θέλουμε να είμαστε Έλληνες, ούτε νεοέλληνες, ούτε νεοραγιάδες, ούτε βρεκίνοι. Μόνο Έλληνες, με κεφαλαία μόνο Έλληνες. Αυτό θέλουμε να είμαστε και ας απαγορεύουν οι άλλοι να είμαστε, εμείς να παλέψουμε για να ξαναγίνουμε πραγματικοί Έλληνες. Θα ήθελα, επειδή η επιστροφή είναι δύσκολο για μένα γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο. Βλέπετε, εμείς δουλεύουμε, παράγουμε, εργαζόμαστε. Θα σας πω ένα πράγμα. Σήμερα, από τα βάθη της καρδιάς μου, σας ευχαριστώ όλους θερμά γιατί μου δώσετε περισσότερη δύναμη από όσοι φαντάζεστε. Μου δώσετε δύναμη γιατί είστε οι μεγάλοι τιτάνες για μένα. Είστε οι τιτάνες, οι πραγματικοί τιτάνες. Είστε οι μυμηδόνες, είστε ο Αχιλλέας, είστε ο Πάτρακλος. Είστε οι Έλληνες που μαζί θα χορευτούμε. Είστε οι Ελληνάρες, είστε Έλληνες, είστε. Είστε! Σύντο η Ελλάδα! Σύντο η δημοξία! Σας ευχαριστώ όλους ξεχωριστά έναν έναν από τα βάση καρδιάς μου να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ, μου δώστε δύναμη και κουράγιο. Ευχαριστούμε! Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάει Ζάγκυβιδο. Πώς
Ναι, φωτογράφηση, τα βάει.